Έρχεται και νέο ελληνικό πακέτο όπλων στην Ουκρανία, όπως όλα δείχνουν στην επόμενη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στη Γερμανία την επόμενη εβδομάδα. Θα συμμετάσχει ο Υπουργός Άμυνας κύριος Νίκος Δένδια, στην οποία θα αποφασιστεί νέα πακέτα όπλων προς την Ουκρανία λόγω αδυναμίας των ΥΠΑ, αφού το Κογκρέσο μπλοκάρει κάθε προσπάθεια. Ο Υπουργό Άμυνα αναμένεται ότι θα επαναλάβει τη θέση τη Ελλάδα ότι η ροή όπλων και πυρομαχικών πρέπει να διατηρηθεί για να βοηθήσει την Ουκρανία να επιβιώσει από τη δύσκολη περίοδο τη Άνοιξη κατά την οποία αναμένεται μεγάλη ρωσική επίθεση. Θα εμπλακούμε στην αποναρκοθέτηση του ουκρανικού εδάφου έχοντα απέναντι τι ρωσικέ δυνάμει. Η Ελλάδα προσχώρησε πρόσφατα στο συνασπισμό υπό την ηγεσία τη Λιθουανία. Για να βοηθήσει την Ουκρανία στι προσπάθειε αποναρκοθέτηση. Αυτό δήλωσε ο Υπουργό Άμυνα κύριος Νίκο Δένδια στι 15 Μαρτίου. Είμαστε στην ευγάριστη θέση να ενταχθεί πρόσφατα στο συνασπισμό Demining Capability υπό την ηγεσία σα και υπογράψαμε τη συμφωνία παρουσία σα στι Βρυξέλλε, πρόσθεσε ο ίδιο. Ο συνασπισμό, που αποτελείται σήμερα από περίπου 20 χώρε, φέρεται να στοχεύει να βοηθήσει την Ουκρανία τόσο στην αποναρκοθέτηση των απολευθερωμένων εδαφών, όσο και στην εκαθάριση ναρκών στην πρώτη γραμμή των πολεμικών συγκρούσεων. Άρα, μιλάμε για ρωσικέ νάρκε. Βαθιά ναρκοπέδια βρίσκονται μεταξύ των Ουκρανικών δυνάμεων και των εδρεωμένων ρωσικών στρατευμάτων. Η έλλειψη ικανότητα αποναρκοθέτηση επιβραδύνει την προέλαση των Ουκρανικών στρατευμάτων στι προσπάθειέ τους να απελευθερώσουν τα κατεχόμενα εδάφη, αναφέρει το Ουκρανικό Μέσο Μαζική Ενημέρωση. Δηλαδή, σε επικείμενη αποστολή στο μέλλον, λέμε, ελληνικέ στρατιωτικέ δυνάμει θα πλησιάσουν τι ρωσικέ για να αποναρκοθετήσουν μεγάλα Ουκρανικά εδάφη για να επιτύχουν οι Ουκρανοί στη συνέχεια. Οι ελληνικέ ενόπλε δυνάμει δεν θα κινδυνεύσουν να δεχθούν επιθέσει πυροβολικού, πυράβλων και βομβαρδισμού από τη ρωσική πλευρά σε κάθε σενάριο απόστολων από Μία τέτοια κίνηση δεν θα είναι έστω και έμεσα απόστολη χερσαίων δυνάμεων χωρών του ΝΑΤΟ. Θέλουν να συμμετάσχουν και άλλε χώρε. Στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, κάτι για το οποίο το Κρεμλίνο έχει προειδοποιήσει ότι θα αντιδράσει με μεγάλη σφοδρότητα. Η επίπονη και συνεχή προσπάθεια εμπλοκή τη συμμαχία στο Ουκρανικό έδαφο είναι προήμιο πολεμικών εξελίξεων στην Ευρώπη, οι οποίε θα εμπλέξουν πιθανότητα άμεσα τη ΣΥΠΑ σε ένα παγκόσμιο πόλεμο. Η Ελλάδα δεν έχει κανένα συμφέρον να εμπλακεί άμεσα ή έμεσα πουθενά προ το παρόν, αν δεν επέλθει επίσημα ειρήνη στο Ουκρανικό έδαφο, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα υποστεί σοβαρέ συνέπειε, έχοντα και το φίλο του Πούτιν Ερντογάν να παραφυλάει κυριολεκτικά στο Αιγείο Πέλαγο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.